εντυπωσιάζει η αιμονή σας να επανερχόσαστε στα ίδια ζητήματα. Διότι η ουσία του προβλήματος είναι πώς θα επιλέγονται τα μέλη στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης των νέων επιστημόνων. Να δεχθούμε και οι δύο, γιατί σε αυτό δεν έχετε απαντήσει και σας το ρώτησα και την περασμένη φορά, να δεχτούμε ότι είναι μία παθογένεια του συστήματος ότι το 75% των αμοιβόμενων, του αμοιβόμενου προσωπικού ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ταυτοχρόνως και καθηγητές στα πανεπιστήμια. Δεν είναι σωστό αυτό, νομίζω. Δεν είναι σωστό σε πολλά επίπεδα. Και ξέρουμε πώς γίνεται η επιλογή. Η επιλογή γίνεται με βάση το πόση διδακτική εμπειρία έχει κανείς, πόσες δημοσίευσεις κτλ. Ουσιαστικά είναι μία μοριοδότηση, δεν είναι μία επί της ουσίας αξιολόγηση των φακέλων. Αν λοιπόν όλοι μας κοπτόμαστε στο ότι πρέπει να ανοίξουν τα ιδρύματά μας για τους νέους επιστήμονες κτλ. Κτλ. Πρέπει να το δηλώνουμε και στην πράξη. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο λοιπόν αποφάσισε ότι στις φυσικές επιστήμες θέλει να επιλέξει με αυτόν τον τρόπο. Το ερώτημά μας λοιπόν δεν είναι αν τυχόν το ένα κομμάτι είναι συνταγματικό ή το άλλο δεν είναι κτλ. Αλλά αν τυχόν οι αποφάσεις στο σύνολο του ΕΑΠ βοηθούν το άνοιγμα του ΕΑΠ στους νέους επιστήμονες. Σε αυτό χρειάζεται και μία, αν θέλετε, δέσμευση πολιτική εδώ μέσα για να δει ο κόσμος έξω εκεί αν όντως εννοούμε όλο αυτό με τους νέους επιστήμονες. Γιατί αν δεν το εννοούμε και προσπαθούμε να βρούμε με χιλιάδες τρόπους να παίρνουν πρόσθετο μισθό άτομα τα οποία ήδη εργάζονται, εγώ δεν λέω ότι δεν τον αξίζουν τον πρόσθετο μισθό που παίρνουν, αλλά υπάρχει ένα θέμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα σήμερα ως προς τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτήν των νέων επιστημόνων. Αυτό πώς θα γίνει? Και νομίζω το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο κάνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να φύγει από τις παλιές νόρμες και να μπορέσει να εμπλακεί σε ένα επί της ουσίας άνοιγμα στους νέους επιστήμονες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαδόπουλο. Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ. Έχω